Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας και θα περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα καλησπερίσουμε για σήμερα τους δύο εκλεκτούς μας καλεσμένους, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σιμόπουλε, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές από την Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καθώς και τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Κούλογλου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο στο θέμα μας, κύριοι. Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται κατά πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε αναφέρει πολλάκις μέσα από τις εκπομπές μας και με από τα δελτία ειδήσεών μας και ακούμε και τις απόψεις των πολιτικών πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Σιμόπουλε, αρχικά η ερώτηση προς εσάς. Είχαμε και σχετικές δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, ο οποίος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμένει σε συνωμοσιολογίες και σε πολιτική θανάτων πάνω στο θέμα του κορονοϊού. Εσείς, πώς βλέπετε τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και συνολικότερα της Βόρειο Ελλάδας, επειδή έχετε μία εικόνα, από όσο γνωρίζω. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι γενική εικόνα, την έχω κι εγώ. Βρίσκονται σε πολύ μεγάλη πίεση, αλλά φαίνεται ότι φτάσαμε στην κορύφωση αυτής της πίεσης. Πάρα πολύ αργά αποσυμπιέζονται, αλλά τα πράγματα ακόμη είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι αυτή η γενική εικόνα η οποία υπάρχει και στην κοινωνία. Αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος πάντως είναι ότι ο φόβος ότι θα γίνουμε Μπέργαμο ή ότι θα διαχωρίζουμε τους ασθενείς ή θα επιλέγουμε ποιος ασθενής θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει, δεν έγινε. Το σύστημα υγείας έχει προβλήματα στην Ελλάδα, έχει προβλήματα διαχρονικά και μάλιστα μετά από 10 χρόνια μνημονίων. Θεωρώ ότι έστω και με πάρα πολλές την τελευταία στιγμή ενέργειες, γιατί η κυβέρνηση δεν ήξερε ακριβώς τον ιό, όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η παγκόσμια κοινότητα, δεν ήξερε η ιατρική κοινότητα τον ιό και πώς θα συμπεριφερθεί, μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, παρακαλώ, συμφωνείτε αρχικά στα λεγόμενα του κύριου Σιμόπουλου και πώς σχολιάζετε και τις δηλώσεις του κύριου Πέτσα? Στο μόνο που θα μπορούσα να συμφωνήσω είναι ότι Συγγνώμη για τη διακοπή, δεν ακούω τον κύριο Κούλογλου. Ναι, παρακαλώ πολύ να ακούει ο κύριος Σιμόπουλος τον κύριο Κούλογλου για να κάνουμε μια συζήτηση. Καλά κάνετε και παρενευήσαστε, κύριε Σιμόπουλε. Παρακαλώ, κύριε Κούλογλου. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Αυτό που θα μπορούσα να συμφωνήσω είναι πρώτον ότι ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα τις επόμενες μέρες. Μακάρι να πάμε καλύτερα τις επόμενες μέρες. Το άλλο που θα μπορούσα να συμφωνήσω είναι ότι πράγματι πρόκειται για μια καινούρια πανδημία την οποία δεν γνώρισαν οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και έτσι αντιμετωπίζουμε φαινόμενα τα οποία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και καταστάσεις πρωτόγνωρες που είναι σε όλο τον κόσμο. Σωστά. Από εκεί και πέρα αρχίζουμε έτσι τα άλλα. Λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα. Ναι, κύριε Κούλογλου, συνεχίστε. Και τα αλλά είναι ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, το παραμικρό, για να θωρακίσει το σύστημα υγείας από την άνοιξη μέχρι τώρα. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους 600 διασωληνωμένους. Μας έλεγε όλο το προηγούμενο διάστημα η περήφανα ότι έχει 1.200 κλίνες. Άμα έχει 1.200 κλίνες και είναι 600 διασωληνωμένοι, γιατί είναι το σύστημα σε οριακή κατάσταση? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άρα δεν υπήρχαν αυτές οι 600 παραπάνω που περισσεύουν, είναι από κύμα φαντασίας και προπαγάνδας. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο αφορά και την περιοχή σας, δηλαδή την Καβάλα, δεδομένου ότι στην Καβάλα δεν έχουν γίνει, όπως γνωρίζετε ασφαλώς, δεν έχουν γίνει τεστ όπως έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Άργησαν πολύ να γίνουν τεστ. Τι έχει γίνει εδώ? Γιατί δεν γίνονται πολλά τεστ στην Ελλάδα? Γιατί αντιμετωπίζονται τσιγκούνικα οι πολίτες αυτής της χώρας? Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχει γίνει μαζικό τεστ στον πληθυσμό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξέρουμε
πόσα είναι τα κρούσματα, σε ποιες περιοχές είναι και τι πρέπει να κάνει. Τώρα πάμε στα τυφλά και η κυβέρνηση αυτό που κάνει και το Υπουργείο Υγείας τρέχει πίσω από τα γεγονότα και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Τα τεστ αυτά έπρεπε να συνταγογραφούνται. Γιατί όσο δεν συνταγογραφούνται, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χρήματα να τα κάνουν, ναι. Και δεν ήταν και διατίμηση μέχρι τώρα, ξέρετε τι κάνουν. Αυτοί που την περνάνε ελαφριά, παρότι καταλαβαίνουν ότι έχουν ένα μικρό επιχείρημα κτλ., παίρνουν το λεωφορείο για να πάνε στη δουλειά. Γιατί ούτε τη δουλειά του θέλουν να χάσουν, ούτε μπορούν να πληρώσουν 120 ευρώ για να κάνουν τα τεστ. Περνάει και σε ζήτημα βέβαια ατομικής ευθύνης μετά, κύριε Κούλογλου. Διότι όταν κάποιος, ας πούμε, βγαίνει θετικός και παίρνει το λεωφορείο και πηγαίνει στη δουλειά, εντάξει, περνάμε νομίζω σε άλλο θέμα τώρα. Απλά είναι ένα θέμα και αυτό που θέτεται και εντάξει, νομίζω ότι είναι προς συζήτηση. Ναι. Δεν περνάμε σε αυτό το θέμα. Υπάρχει το ίδιο θέμα είναι. Υπάρχει απάντηση. Το ίδιο θέμα είναι. Ωραία. Διότι λοιπόν, ναι, επειδή θέσατε αρκετά, γιατί να δώσουμε και στον κύριο Σιμόπουλο να απαντήσει. Το καταλάβατε. Κοιτάξτε, αυτό που είπε στο τέλος ο κύριος. Μην μιλάτε μόνο ένα πάνω στον άλλο, γιατί μπερδεύτηκε συνδέσεις. Κύριε Κούλογλου, επαναλάβετε λίγο, γιατί δεν σας άκουσα. Ναι. Να σας πω λίγο τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Για να γνωρίζετε τι θέσει. Υπάρχουν χώρες, σε όλες γίνονται βασικά τεστ. Σε όλες υπάρχει πλαφόν. Δεν μπορεί η ιδιωτική εταιρεία να χρεώνει τόσο. Σε όλες τις χώρες συνταγογραφούνται. Άρα δεν τα πληρώνουν οι πολίτες. Και σε ορισμένες χώρες έχουν γίνει μαζικά τεστ σε όλο τον πληθυσμό. Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή στη Σλοβακία που είναι 5,5 εκατομμύρια έγινε σε όλο τον πληθυσμό. Στην Αυστρία που είναι σαν την Ελλάδα σε πληθυσμό έγιναν σε όλο τον πληθυσμό τεστ αυτή τη στιγμή. Και εδώ μου λέτε τώρα ότι είναι ζήτημα ευθύνης. Δηλαδή ένας άλλος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή και έχει να, δεν έχει να ζήσει ναι. Θα πάει να δώσει 150. Δεν με καταλάβατε τι είπα. Εάν βγει θετικός, εγώ κατάλαβα και είναι κυκλοφορεί έξω. Σε αυτό το κομμάτι, εγώ αναφέρομαι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς αυτή τη στιγμή, ναι, από όλη αυτή την κατάσταση, και αυτό φυσικά αποκρύβεται, είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν εκτός ΜΕΤ. Πεθαίνουν εκτός ΜΕΤ γιατί δεν υπάρχουν θέσεις. Ναι. Και γίνεται διαλογή των ασθενών. Υπάρχουν μαρτυρίες σε κανάλια τα οποία λοιπόν είναι κοινωνικά. Ας δώσουμε το λόγο και στον κύριο Σιμόπουλο λίγο, κύριε Κούλογλου, να απαντήσει, γιατί θέσατε πολλά ερωτήματα. Κύριε Σιμόπουλε, να απαντήσω ένα-ένα. Ποιες είναι οι μαρτυρίες? Μπορεί να υπάρχει ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν μπορούμε να παίρνουμε πιθανώς ένα μεμονωμένο περιστατικό και να το μεγαλοποιούμε. Δεύτερον, όποιος θέλει να κάνει τεστ, το κάνει δωρεάν. Όποιος πάει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία ή σε χώρους όπου γίνονται τεστ, μπορεί να κάνει τεστ, αν αισθάνεται ότι έχει κάποιο σύμπτωμα ή έχει κάποιο πρόβλημα. Όπου παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, γίνονται τεστ μαζικά. Έρχομαι τώρα σε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή στις ΜΕΘ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται και για θέματα που δεν αφορούν στην πανδημία. Άρα λοιπόν το ότι υπάρχουν άλλοι 600 διασωληνωμένοι και βέβαια υπάρχουν και κάποιες ακόμη κλίνες οι οποίες είναι ελεύθερες, δείχνει ότι πραγματικά πήγαμε στις 1.200. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλοι ασθενοί της ΜΕΘ για άλλα θέματα. Άρα λοιπόν τα θέματα τα οποία τίθενται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι δεν έχουν ουσιαστική βάση, είναι καθαρά μία προσπάθεια να εκμεταλλευτούν. Το κατανοώ ότι είναι κρίση, δεν θέλω να πω ότι θέλουν να επενδύσουν σε θανάτους. Προσπαθούν ως αντιπολίτευση με όσο τον δυνατό πιο ισχυρό τρόπο να εκμεταλλευτούν πολιτικά την πανδημία. Η κυβέρνηση έκανε, όχι μόνο ενίσχυσε τις ΜΕΘ, πραγματικά προσέλαβε ιατρικό προσωπικό. Ιατρικό προσωπικό που από επικουρικό ένα τμήμα του θα γίνει μόνιμο. Έκανε ενέργειες. Ξέρω ανθρώπους, τεχνικές εταιρείες, επειδή είναι ο κλάδος μου, που πραγματικά έκαναν μέσα στα νοσοκομεία δουλειές, ανακαινήσεις, διαμόρφωσαν χώρους για νέες ΜΕΘ. Και δεν πιστεύω ότι γίνεται διαλογή ασθενών.
Δεν έγινε Μάλιστα. μέχρι τώρα, δεν γίναμε Μπέργαμο, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Είδαμε την κορύφωση. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα πάμε καλύτερα και το εμβόλιο είναι μπροστά μας. Βέβαια, όλοι πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το δημόσιο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί και τη μέθοδο των ΣΔΙΤ. Ή ανήκω σε αυτούς που λένε ότι εκείνο που ενδιαφέρει τον νοσηλευόμενο, τον ασθενή, τον πολίτη, είναι να έχει δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. Αν το κράτος πληρώνει αυτή τη δωρεάν περίθαλψη, ποσός τον ενδιαφέρει αν το κράτος νοικιάζει τις υπηρεσίες από τον ιδιώτη ή τις δημιουργεί και τις παρέχει το ίδιο απευθείας. Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλη, η αλήθεια είναι ότι επειδή αναφέρατε σε προσλήψεις τώρα, θα θέσω και το ερώτημα φυσικά και στον κύριο Κούλογλου. Πάντα κάνω αυτό το ερώτημα φυσικά σε βουλευτές και κυβερνητικούς οι οποίοι έχονται στο πάνελ μου. Είναι θέμα οι προσλήψεις, είναι θέμα μεγάλο νομίζω. Έχετε προχωρήσει, είπατε, σαν κυβέρνηση. Πρόκειται να γίνουν και άλλες για την ενίσχυση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, διότι εδώ, ας πούμε, νοσοκομείο της Δράμας αντιμετωπίζει πρόβλημα και ο διοικητής της Τέταρτης είπε ότι θα πάρει ένα γιατρό από το ένα νοσοκομείο που δεν έχει μεγάλη ανάγκη, το πάει σε άλλο νοσοκομείο. Είναι αυτό λύση όμως τώρα, κύριε Σιμόπουλε? Φυσικά, αυτά τα οποία δεν έγιναν τα 10 τελευταία χρόνια των μνημονίων θα έπρεπε να γίνουν ουσιαστικά αυτό που λέει η αντιπολίτευση μέσα σε 6 μήνες. Η κυβέρνηση προχωρεί πραγματικά να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Είπα, ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο θέλει μεταρρύθμιση. Πλέον έφτασε η ώρα των αλλαγών. Από ό,τι γνωρίζω, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση δια του Υφυπουργού προσλήψεις στο νοσοκομείο του Βόλου, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Να πλησιάσει και στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε, διότι υπάρχει τώρα το θέμα. Η δράμα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι μεγάλο. Και στη Δράμα θα γίνουν όλα αυτά, αλλά πλέον είμαστε περίπου στην κορύφωση. Θέλει 1,5 ίσως και 2 μήνες ακόμη να βγούμε στο ξέφωτο. Μάλιστα. Έχουμε βέβαια από την πανδημία σήμερα την εμπειρία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσουμε σε ένα σύστημα υγείας το οποίο όταν χρειάζεται θα ενσωματώνει και ιδιώτες γιατρούς μέσα με θεσμικό τρόπο και φυσικά αυτό το οποίο λέμε εδώ και χρόνια όλες οι κυβερνήσεις για πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να υπάρξει. Τι εννοώ? Όταν έχει χτυπήσει το πόδι σου και πρέπει να βάλεις νάρθηκα, να μπορείς να πας και κάπου αλλού, αν πρέπει να βάλεις μια γάζα, αν πρέπει να βάλεις ένα πλαστικό επίδεσμο και να μην πηγαίνεις στο νοσοκομείο. Γιατί αυτό σωστά. γίνεται τώρα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, κύριε Κούλογλου, θέλατε κάτι να προσθέσετε? Ναι, θα προσθέσετε. Καταρχήν, γιατί να γίνονται τώρα οι προσλήψεις? Οι προσλήψεις έπρεπε να είχαν γίνει εν ώψη του δεύτερου κύματος που ξέραμε ότι θα έρθει την άνοιξη. Τον Απρίλιο, είπαμε τον Μάιο, ότι δεν ξέραμε την ένταση, κύριε Κούλογλου. Κανείς δεν τον ήξερε στην Ευρώπη. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οι Ολλανδοί στέλνουν ασθενείς της ΜΕΘ στη Γερμανία. Έτσι, ένα κράτος πάρα πολύ οργανωμένο. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, καθίστε λίγο. Κύριε Κούλογλου, ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, όπως δεν διέκοψα, σας παρακαλώ να με διέκοψα. Λοιπόν. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει από τον. Δεν έχει σημασία ότι δεν περιμέναμε το δεύτερο κύμα να είναι τόσο μεγάλο. Μα το σύστημα του υγείας είναι έτσι κι αλλιώς εκτελεχωμένο. Θα έπρεπε να είχαν γίνει έτσι κι αλλιώς οι προσλήψεις. Από το. Τι άλλο τώρα το ενδιαφέρον για το σύστημα, τι να προσβώ. Να πω ότι οι γιατροί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τις εφημερίες της άνοιξης, του πρώτου κύματος. Να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ειδικότητες τέτοιες οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις εντατικές μονάδες θεραπείας. Οι εντατικές μονάδες θεραπείας θέλουν εντατικολόγους. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις εντατικολόγων. Να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης πήγε στις 15 Νοεμβρίου στο Σωτηρία, στο οποίο είχαν δοθεί 50 ΜΕΘ δωρεάν από τη Βουλή και είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν οι 10, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό το οποίο δεν έχει προσληφθεί. Τι να πρωτοπώ από όλα. Και κοιτάξτε να δείτε, οι 600, δεν υπάρχουν 600 διασωληνωμένοι μη COVID αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό είναι αστείο. Όλες οι
οι κλινικές έχουν γίνει COVID. Όλα τα νοσοκομεία έχουν COVID-ικοποιηθεί και οι τηλεθεατές σας πρέπει να γνωρίζουν ότι άλλες ασθένειες έχουν πάει πολύ πίσω και θα έχουμε προβλήματα και ενδεχομένως θανάτους από ανθρώπους που θα πεθάνουν επειδή δεν θεραπεύονται ή δεν εντοπίσουν την αρρώστια τους άλλων σοβαρών ασθενειών, καρκίνες, καρδιοπάθειες, αγκιοπάθειες και όλα αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Ότι έχω ότι όλες οι μέρες έχουν καταληφθεί από ανθρώπους που πάθουν από COVID. Και κάτι τελευταίο να σας πω. Ξέρετε ότι επειδή όταν γίνει υπάρχει ένα πρόβλημα, αμέσως θα αντιμετωπίσουμε. Δεν το αντιμετωπίζουμε. Αυτή τη στιγμή η οδηγία που δίνεται σε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν γραφειά συμπτώματα, ακόμα και αν είναι συμπτωματικοί, είναι να ξαναγυρίζουν στη δουλειά τους. Γι' αυτό ακριβώς δεν πέφτουν τα κρούσματα. Και αν βιόμαστε με τον ήλιο, τα βάζω, με τον ήλιο τα βάζω. Και έχω τα έρευνα και ψοφάνε ότι και αυτό γίνεται. Αυτή η οδηγία σας πληροφορώ ότι γίνεται και στην περιοχή σας. Ενδεχομένως να γίνεται και είμαι βέβαιος, γίνεται και στην πόλη σας. Στην Καβάλα. Ναι, καταλαβαίνουμε κύριε Κούλογλου. Κύριε Σιμόπουλε, κάτι να προσθέσετε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και στο δελτίο μας, παρακαλώ. Σύντομα. Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι επαλαιότερα και επί ΣΥΡΙΖΑ ακόμη υπήρχε πρόβλημα με τις ΜΕΘ και περίμεναν στην ουρά ασθενείς και είχαμε 550 ΜΕΘ. Ναι. Άρα δεν είναι παράλογο αυτό που λέω για τις 600 ή μπορεί να είναι 500 ή 450. Συνεχίζει ο κόσμος να έχει πρόβλημα. Όσον αφορά τους εντατικολόγους, ναι, είναι έτσι. Υπάρχει πρόβλημα με εντατικολόγους. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό, έρχεται από το παρελθόν. Εδώ είχαν ξεκινήσει να λειτουργούν και επί ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να κατηγορώ το ΣΥΡΙΖΑ, είναι διαχρονικό το πρόβλημα, η καινούργια πτέρυγα χειρουργείων στο ΑΧΕΠΑ, ναι. Και βέβαια δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε πλήρες δυναμικό, γιατί έλειπαν εντατικολόγοι. Αυτό το οποίο ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση είναι να λύσουμε όλα τα προβλήματα του ΕΣΥ, γιατί η κυβέρνηση μέσα σε 6 μήνες δεν έλυσε όλα τα προβλήματα του ΕΣΥ. Θεωρώ ότι δεδομένο των συνθήκων με έναν αντίπαλο που δεν τον γνώριζε, έκανε το καλύτερο δυνατό και βέβαια κανείς ασθενής από COVID σήμερα δεν έχει πρόβλημα νοσηλείας, είτε είναι να μπει στη ΣΜΕΘ, είτε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, είτε σε ένα απλό κρεβάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δυο σας για την συγκεκριμένη συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Κούλογλου, κύριε Σιμόπουλε. Καλή συνέχεια.